Η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ρεύματος έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ζήτησης για τη χρήση καυσόξυλων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κατοικιών. Επιστρέφοντας με διαφορετικούς όρους στην οικονομική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 2010, όταν οι σόμπες, τα τζάκια και η καύση ξύλων και άλλων αντικειμένων καύσιμης ύλης άρχισαν να έχουν ζήτηση, η ενεργειακή κρίση του 2021 και ο φετινός χειμώνας που αναμένεται βαρύς έχουν οθήσει σημαντικά προς τα πάνω τη ζήτηση των καυσόξυλων, όπως επισήμανε ο Γιάννης Δασταμάνης. Η κίνηση μπορώ να πω να τη χαρακτηρίσω ικανοποιητική. Ίσως είναι ότι είναι αυξημένο λίγο το πετρέλαιο, λίγο το φυσικό αέριο, το ρεύμα, έχουν τσιμπήσει τιμές, οπότε τα καυσόξυλα παραμένουν στις ίδιες τιμές που πουλούσαμε και πέρυσι και πρόπερσι, δεν έχει επέλθει καμία αύξηση. Η όποια αύξηση προήλθε από το πετρέλαιο, κίνηση κλπ. Την απορροφήσαμε οι ίδιοι, δεν τη μεταγγελίσαμε στους καταναλωτές. Και έχουμε μια σχετική αυξημένη κίνηση, θα μπορούσα να πω, ικανοποιημένη. Βοηθάει λίγο και ο καιρός στους καταναλωτές ακόμη και ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Το θυμάστε από παλιά, το συζητάγαμε χρόνια μαζί και συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει και οι Δήμοι και το Δημόσιο να ανταποκριθούν έγκαιρα και να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαχειριστικές μελέτες. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να καλύπτονται και οι ατομικές ανάγκες σε ορεινές περιοχές, να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως είδαμε σε Δήμο της περιοχής να δουλεύονται από αλλοδαπούς εργάτες. Πρόσφατα το είδαμε και αυτό να συμβαίνει, να δουλεύουν αλβανικά συνεργεία από ό,τι μάθαμε και στείλαμε και διαμαρτυρία γι' αυτό στον κύριο Αμυρά. Δηλαδή στην ουσία δουλεύονται μαύρα, δεν πληρώνουν ασφαλιστικές φορές, υπάρχει σφοροδιαφυγή, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν. Οπότε, όταν γίνεται μια διαχειριστική μελέτη, όλα αυτά τα προβλέπει. Από πού θα πουληθούν οι ατομικές ανάγκες των ορεινών κατοίκων, των ορεινών κοινοτήτων και στη συνέχεια η διακίνηση όλη. Εκπροσωπώντας τους εμπόρους στην αγορά, ο κ. Δασταμάνης επανέφερε το πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, που δεν αποδέχεται και δεν εφαρμόζει, όπως είπε, τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ορίζει πως δεν απαιτείται δελτίο μεταφοράς δασικών προϊόντων για την αγορά οποιασδήποτε ποσότητας ξύλων από τον πολίτη. Αν έρθει ένα στη μάντρα και πάρει καυσόξυλα, εσείς αν έρθετε, εγώ θα πρέπει εκτός τη ταμιακή απόδειξη να σας δώσω και για μικρή ποσότητα ακόμη, θα πρέπει να σας κάτσω με το καρμπόν να κόψω χαρτί χειρόγραφο. Έτσι κι αλλιώς, δελτίο μεταφοράς δασικών προϊόντων από το χώρο υλοτομίας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση προβλέπεται. Γι' αυτό δεν το συζητάμε, θα κόβεται έτσι κι αλλιώς. Ποιος ο λόγος να ξαναυποβαλόμαστε στη γραφειοκρατία αυτήν εν έτη 2021 και να εκδίδουμε ξανά χειρόγραφα δελτία. Ζητήσαμε πολλές φορές στο Υπουργείο μας απάντησε ότι δεν χρειάζεται, ναι. Υπήρξε διευκρινιστική, αρνείται επίμονα ο Δασάρχης Ιωαννίνων να υπακούσει. Είχε βγάλει και διαταγή αποκεντρωμένη να αλλάξει ΔΑΔ, παρόλα αυτά δεν υπακούει ο Δασάρχης Ιωαννίνων. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το κάνει, δεν μπορώ να το ξέρω.